Κύριε Πρωθυπουργέ, μιλήσατε για περισσότερη και βαθύτερη πολιτική ενοποίηση. Πρέπει να σας πω ότι η πολιτική ενοποίηση χωρίς δημοκρατία είναι πουκάμισο αδιανό. Τι είδους πολιτική ενοποίηση ήταν αυτή, αν προχωρήσουμε σε μια Ευρώπη φυλακή για τις χώρες του Νότου, με ένα διευθυντήριο γερμανικό που θα βάζει ανόητους κανόνες, σαν αυτόν που θέλει να μας βάλει τώρα, να κάνουμε πιο αυστηρά τα κριτήρια του Μάστριχτ και όποιες χώρες έχουν ελλείμματα να τιμωρούνται. Δηλαδή, για φανταστείτε, η Ισπανία, που είναι μια χώρα που είχε μικρότερο χρέος από τη Γερμανία, πριν την κρίση, έσκασε η φούσκα των στεγαστικών, εκτινάχθηκε το χρέος, αδύναμο το ευρωσύστημα και αρχιτεκτονική του ευρώ να την προστατεύσει, εκτινάχθηκαν τα χρέη, θα τις βάζαμε και πέναλτι από πάνω, τιμωρία. Αυτή είναι η λογική. Τι θα σώσει έτσι? Συνεχίζεται δηλαδή μια λογική, μια συνταγή που μας οδήγησε στην κρίση, σαν να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Και σαν να μην καταλαβαίνετε και τίποτα, διότι και εσείς την υλοποιείτε στην Ελλάδα. Μας είπατε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, το πρόβλημα είναι οι Έλληνες τεμπέληδες, και τώρα βλέπουμε ότι η κρίση χτυπάει τον πυρήνα της Ευρωζώνης. Δηλαδή είναι όλοι τεμπέληδες τελικά. Μόνο αυτοί που κάνονται στα κομπιούτερ τους και κάνουν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και κερδίζουν δισεκατομμύρια με φούσκες, μόνο αυτοί δεν είναι τεμπέληδες. Αυτοί δουλεύουν. Μας λέτε όσο συνεχίζεται η διαπραγμάτευση, ο ελληνικός λαός περίπου πρέπει να είναι στο σκοτάδι. Δεν είναι έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, ποιος θα βάλει κόκκινες γραμμές? Και να είμαστε σίγουροι ότι η θέση της κυβέρνησης θα είναι προς το συμφέρον της χώρας. Κύριε Παπαδίου μου, επιτρέψτε μου να σας πω, υπάρχει μια προϊστορία. Το 80% της κυβέρνησής σας είναι κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Το υπόλοιπο είναι ακροδεξιά και Νέα Δημοκρατία που τώρα το παίζει και αντιπολίτευση. Λοιπόν, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σαχινίδης που είναι δίπλα σας, έχουν ευθύνες για αυτή την κατάσταση. Το ότι δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ και μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Μόλις χθες απάντησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος τον Νίκο Τοχουντή, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι χωρίς να υπάρχει καμία υποχρέωση ή παρότρινση από την Κομισιόν ή τη Eurostat, η κυβέρνηση ελληνική φούσκωσε τα ελλείμματα του 2008 και του 2009 με τα χρέη των νοσοκομείων, καταγράφοντας το σύνολο των μελλοντικών οφειλών και όχι μόνο τις ετήσιες πληρωμές προς τους προμηθευτές. Αποτέλεσμα και αυτής της πράξης ήταν να εκτιναχθεί το έλλειμμα το 2009 από το 5% στο 12,75%. Και ο κ. Παπακοσταντίνου, ο καθήλυν αρμόδιος και υπεύθυνος και αποτυχημένος κατά τα άλλα, ο πιο αποτυχημένος υπουργός οικονομικών που έχει περάσει την αντιπολίτευση και μετά, βρίσκεται στα υπουργικά έδρανα και κλείνει και συμφωνίες με εργολάβους, καταθέτει νυχτερινές τροπολογίες. Αν δεν έχει φιλότιμο μετά από αυτή την απάντηση να παραιτηθεί, εσείς θα τον κρατήσετε στην κυβέρνηση? Ο κύριος Γεωργίου της Ελληνικής Στατιστικής, το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελστάτ, καταγγέλει ότι με αλχημίες διόγκωσε το έλλειμμα, προκειμένου η χώρα μας να είναι αυτή που βγήκε στη σέντρα. Πρώτη από όλες, με μεγαλύτερο έλλειμμα από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Θα τον στείλει κανείς σπίτι τον κύριο Γεωργίου? Και μιας και λέω για ευθύνες, ο κύριος αντιπρόεδρός σας, ο κύριος Πάγκαλος, αλήθεια, ποια είναι η αρμοδιότητά του στην κυβέρνησή σας? Στην προηγούμενη κυβέρνηση, αρμοδιότητά του ήταν να συκοφαντεί και να καθιβρίζει την αριστερά και τους λαϊκούς αγώνες. Την ίδια αρμοδιότητα έχει και στη δική σας κυβέρνηση? Αν δεν συμφωνείτε με όσα χυδαία είπε απέναντι στους πολίτες που αντιστέκονται σε γαλλικό κανάλι, τότε πείτε το και σε εμάς. Ή θα τον εγκαλέσετε, ή θα τον έχετε δίπλα σας, τον υβριστή κύριο Πάγκαλο, να καμαρώνει. Και έρχομαι στην ουσία. Σε μία έξαρση, κύριε Παπαδήμου, της ιστορικής ηρωνίας, καλείστε να διαχειριστείτε μία αναδιάρθρωση χρέους με την οποία διαφωνήσατε κάθετα και με την αρχική ιδέα, αλλά και με την εξειδίκευση της εφαρμογής της. Αν όμως πραγματικά πιστεύετε, και εγώ νομίζω ότι το πιστεύετε, στην αναγκαιότητα διάσωσης του ευρώ, τότε δεν έχετε παρά να πείτε ρητά ότι δεν θα υλοποιήσετε τις αποφάσεις της 26 Οκτωβρίου. Διότι δεν υπάρχουν αποφάσεις 26 Οκτωβρίου.
Το μόνο που υπάρχουν είναι συμφέροντα, ντόπια και ξένα. Ντόπια συμφέροντα άλλων όσων θέλουν να ξεριζωθεί η μεσαία τάξη στη χώρα και να συνεχίσουν να κερδίζουν και να κερδοσκοπούν, εργολάβοι, εφοπλιστές, ακόμα και την ασφάλειά τους να την πληρώνει ο ελληνικός λαός θέλουν. Και ξένα συμφέροντα τοκογλύφων, δανειστών, οι οποίοι έχουν απαιτήσεις ακόμα και να αλλάξουμε το δίκαιο το ελληνικό, ακόμα και να βρεθούμε στη δύσκολη κατάσταση, στη δύσκολη θέση, να μην έχουμε καμία διαπραγματευτική ισχύ και να εκποιήσουμε τη δημόσια περιουσία. Εδώ λοιπόν χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Δεν θέλετε να τις πείτε στο Βήμα? Υλοποιήστε σε αυτές τις καθαρές κουβέντες. Τον κύριο Νταλάρα θα πρέπει να του πείτε ότι αυτά τα 8% επιτόκιο είναι απαιτήσεις και εκβιασμοί που δεν περνάνε. Στον κύριο Ράιχενμπαχ που μας λέει πρώτα να πιάσετε πάτο, έτσι χιδέα μας το λέει, πρώτα να πιάσετε πάτο και μετά επενδύσεις, πρέπει κάποιος να πει ότι δεν έχει την αρμοδιότητα να κάνει τον ανθύπατο και ουσιαστικά να αντικαθιστά και την κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Να σας παρακαλέσω να ολοκληρώσετε, κύριε Τσίπρα. Και μια καθαρή κουβέντα για το Χαράτσι και ολοκληρώνω. Κύριε Παπαδή μου, το Χαράτσι αυτό δεν είναι μόνο αντιλαϊκό, αντικοινωνικό. Είναι και αντισυνταγματικό. Είναι και πέρα και έξω από τους κανόνες, το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος το είπε αυτό. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση με στόχο τη δημοσιονομική εξυγίανση θα συνεχίζει να παρανομεί. Και εν πάση περιπτώσει έχετε όλοι την εντύπωση ότι αυτές οι παρανομίες θα μείνουν ασυγχώρητες. Θα έχετε δηλαδή τη δυνατότητα οι στοδιεινεκές και ΕΣΑΗ να κρύβεστε όλοι πίσω από την εφήμερη αυτή εξουσία. Ολοκληρώστε, ο ελληνικός λαός κάποια στιγμή λεπτά, θα μας κρίνει όλους, κύριε Παπαδήμο, οι κύριοι της κυβέρνησης, είτε είμαστε πολιτικοί είτε δεν είμαστε. Το λόγο είχε ο Πρωθυπουργός.